γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για απόψε επί του ποιηστηρίου. Είναι Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, τελευταία ας πούμε εργάσιμη της εβδομάδας. Και όπως κάθε Παρασκευή, θα τον δείτε όμως τον Μάκη Κουρεσινό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη την οποία θα παρακολουθήσετε. Στο πρώτο μέρος, παρέα μου δηλαδή, και των υπολείπων καλεσμένων, ο Διονύσης Νασούπουλος, συνάδελφος από τα Νέα. Καλησπέρα. Άρτη αφιχθής, μάλιστα από εκεί, έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε έχεις και την ισογραφία πιο πρόχειρη για να μας πεις, ναι, έχει πολύ πράγμα. Σήμερα ήταν μια μέρα γεμάτη επικαιρότητα. Να καλησπέρισουμε τους καλεσμένους μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ο κ. Στάθης Πανταζής, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον καλησπέριζουμε. Ευχαριστώ. Ο κ. Σάκης Ιωαννίδης, πρώην πρόεδρος της ΟΝΕ, τον καλησπέριζουμε και αυτόν. Καλησπέρα σας. Η κ. Δέσποινα Σπανού, στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Καλησπέρα, κυρία Σπανού. Και ο κ. Γιάννης Αμέλης, δικηγόρος και οικονομολόγος. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Αμέλη. Λοιπόν. Γρήγορα, είπες ότι η επικαιρότητα είναι σήμερα τίγκα. Και τι δεν έχουμε, έτσι δεν είναι? Μια ευρωπαϊκή μεσογειακή σύνοδο που θα έλεγα ότι είναι η πρώτη μεγάλη σύναξη Ευρωπαίων ηγετών. Κάποιοι κατά μόνας είχαν έρθει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα στην εποχή του μνημονίου, των μνημονίων, είναι η μεγαλύτερη σύναξη. Αντίστοιχη, δεν μπορώ να σκεφτώ. Υπήρξαν κάποιες διαβαλκανικές στο παρελθόν που μαζευόντουσαν πολλοί ηγέτες. Ναι. Θα προσπαθήσει να το πιστωθεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, νομίζω. Κάποια πράγματα θα τα ακούσουμε αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό το μέτωπο του Νότου που βλέπουμε και στον τίτλο. Ήταν οι χώρες δηλαδή που ξεκινάνε από την Πορτογαλία και φτάνουν μέχρι την Κύπρο. Βεβαίως από την πλευρά την αντιπολιτευτική έχουμε μια συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή σήμερα που προορίζεται εξελίξεις ενδεχομένως. Η οποία έγινε γνωστή αφού είχε γίνει προηγουμένως. Αφού είχε γίνει. Ναι, μια συνάντηση που έρευσε, δεν ήταν στο φως των προβολέων. Δεν είχε ανακοινωθεί, έγινε στο πολιτικό γραφείο, νομίζω. Έχει ένα ενδιαφέρον βεβαίως, ίσως σημειολογικό σε αυτή τη φάση, το ότι η συνάντηση έγινε στην Εφρονίου, στο Παγκράτη, στο πολιτικό γραφείο. Πήγε ο κύριος Καραμαλής, στο πολιτικό γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τώρα, από το μέτωπο του Νότου, ο κύριος Τσίπρας σήμερα ξεκαθάρισε ότι αυτή είναι μια πρωτοβουλία διαλόγου και όχι μια πρωτοβουλία διχασμού της Ευρώπης. Ναι. Αυτό το μήνυμα θέλησε να περάσει προς τα έξω. Η εικόνα που είχαμε, το έχουμε ξανασυζητήσει, αν θυμάμαι καλά, το ίδιο βήμα εδώ, Σωτήρη, είναι ότι αν δεν έγινε ακριβώς με τις ευλογίες του Βερολίνου, πάντως δεν ήταν μια κίνηση που έγινε απέναντι στο Βερολίνο. Κυρίως νομίζω ότι η καγκελαρία την ήθελε, τη σιγοντάρισε σε ένα βαθμό για να εξισορροπήσει και αυτή την κίνηση που είχαν κάνει αυτές οι λεγόμενες χώρες της ζώνης του Βίζεγκραντ. Ναι. Που μάλλον είναι κακός μπελάς για τη δική της πολιτική στο προσφυγικό, έτσι, περισσότερο. Ωστόσο, δεν έχασε την ευκαιρία σήμερα. Από τη Γερμανία είχαμε τον κύριο Σόιμπλε πάλι, ο οποίος δεν είμαι βέβαιος ότι εξέφρασε την καγκελαρία. Έκανε μια ξινή δήλωση για την σύνοδο αυτή, λέγοντας ότι δεν μαζεύονται σοσιαλιστές. Πώς το είπα ακριβώς. Δεν βγαίνει κάτι καλό. Βέβαια, ο κύριος Αναστασιάδης, ο ηγέτης της Κύπρου, δεν είναι σοσιαλιστής. Πρόσωπος, ο υπουργός, ο Ισπανός βεβαίως. Δεν ήρθε ο αναπληρωτής υπουργός. Ο διότι αυτή την ώρα είναι μετέωρος κι αυτός εκεί. Ναι, ναι. Και κατά αυτά η Ισπανία ήταν εδώ με την κυβέρνησή της. Λοιπόν, βεβαίως είχαμε σε πολύ υψηλό επίπεδο εκπροσώπηση των άλλων χωρών. Ήταν ο κύριος Ρέντζη, ο κύριος Κώστα, ο Γάλλος πρόεδρος. Ο οποίος, μάλιστα, Γάλλος πρόεδρος, στη συνέχεια συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος στη διάρκεια της συνάντησης αυτής ζήτησε να ενισχυθεί η αλληλεγγύη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι έχει αναπτυχθεί και μια προσωπική σχέση Παυλόπουλο-Λαντ στην πορεία. Ναι, έτσι νομίζω ότι εγώ. Και υπάρχουν και επικοινωνίες, όπως ξέρουμε. Είχε έρθει και τον Οκτώβριο. Άσχετα αν δεν τις μαθαίνουμε, έτσι υπάρχουν. Να πούμε ένα-δύο πράγματα από την ισογραφία ακόμα. Ο κ. Ντάινσεμπλουμ έκανε μια δήλωση σήμερα ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι συνεργάσιμο πλέον. Το οποίο έχει μια σημασία, νομίζω, η δήλωση αυτή. Εν ώψη ότι τη Δευτέρα φτάνουν πάλι ξανά στην Αθήνα οι θεσμοί. Θέλει μετάφραση βεβαίως αυτό. Ναι. Τώρα, τι εννοεί ακριβώς, πρέπει να το μάθουμε. Ότι μήπως θέλει να πει ότι κάποιος άλλος δεν είναι, ίσως. Ότι θεωρεί πως είναι βιώσιμο το χρέος μας πια. Δεν χρειάζεται να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Και, δεν ξέρω. Και επίσης ο κ. Σόιμπλε, εκτός από αυτή την ξινή δήλωση που έκανε για την σημερινή συνάντηση στην Αθήνα, είπε και ότι χωρίς προαπαιτούμενα δεν υπάρχει δόση. Και δεν το λέει μόνο ο Σόιμπλε που τα λέμε, το λένε και άλλοι εκτός από το Σόιμπλε.
Εντάξει, νομίζω ότι το έχει φανεί από την περασμένη εβδομάδα. Το κλίμα στο Eurogroup τουλάχιστον δεν είναι τόσο θετικό όσο θα ήθελε η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει αυτή η υποδόση των 2,8 δισεκατομμυρίων που θα τη θέλαμε εγκαίρως. Αλλά εδώ μας λένε πρώτα προαπαιτούμενα. Ναι, αφορά προαπαιτούμενα της πρώτης αξιολόγησης, έτσι να θυμίσω. Εάν εκεί καθυστερήσουμε, ουσιαστικά είναι σαν να μεταθέτουμε το χρονικό ορίζοντα και για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Και η εικόνα που τουλάχιστον εξέπευε μέχρι πρότινο στο Μαξίμου ήταν ότι έσπευε. Ήθελε όσο το δυνατόν συντομότερα να τελειώσει με τη δεύτερη αξιολόγηση για να έχει ένα ανοιχτό χρονικό πεδίο μπροστά του. Και βέβαια πρέπει να πούμε με μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, περιμένουμε όλοι την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διότι ως τώρα, δεν ξέρω αν εσύ έχεις τίποτα φρέσκο που έρχεσαι από την εφημερίδα, δεν έχει διαρρεύσει κάτι συγκεκριμένο για αυτά τα οποία ενδεχομένως να ακούσουμε και ίσως να αφορούν σε ένα κομμάτι κάποιες παροχές για κάποιες κοινωνικές ομάδες, ή υπάρχει κάποια πληροφόρηση? Όχι. Η εικόνα που έχουμε μέχρι το μεσημέρι, τώρα αν προκύψει κάτι, μάλλον θα προκύψει ως έκπληξη, ακόμη και αν υπήρξε από νωρίς, από τις προηγούμενες ημέρες στην πρωθυπουργική ομιλία ως πρόταση. Προς το παρόν την έχουν κρατήσει καλά κρυμμένη από το Μαξίμου. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα έκανε έναν απολογισμό, αλλά σε επιθετικούς τόνους, έτσι. Δεν θα ήταν αμυντική η στάση του. Και κυρίως θα έβαζε στο τραπέζι έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 2019, που το κομβικό σημείο θα ήταν η διευθέτηση του χρέους. Τώρα, πόσο θα αναδειχθεί αυτό? Σε επίπεδο εξαγγελιών, αν ξέρουμε κάτι που να αφορά έτσι κοινωνικές ομάδες πιο αδύναμες, αυτά που ξέρουμε ήδη από αρκετές εβδομάδες για κάποια μέτρα εξισορρόπησης ό,τι αφορά το κομμάτι των συνταξιούχων που έχασε το ΕΚΑΣ, για παράδειγμα. Τώρα, σε ποια μορφή θα συγκεκριμενοποιηθεί, ήδη ξέρουμε κάποια πράγματα. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι δεν θα πληρώνουν τη συμμετοχή του στα φάρμακα αυτοί ασφαλισμένοι. Αυτό δεν είναι καινούργιο, είναι. Όχι, είναι εδώ και ένα μήνα. Ακόμα δεν έχει τρέξει βεβαίως. Και εκεί μένει να δούμε τι άλλο. Έχει προαναγγελθεί ουσιαστικά και από τον ίδιο βεβαίως αυτά τα εγγένεια της Εθνικής Οδού στην Κόρινθο, στον άξονα Κορίνθο Πατρών, ότι με κάποιον τρόπο θα υπάρχει και μία διανομή του μερίσματος που προκύπτει από το τμήμα των τηλεοπτικών αδειών. Έτσι. Τώρα δεν ξέρουμε σε τι βαθμό αυτό θα το μοιράσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη ΔΕΘ, λέω εγώ. Ναι. Εσείς θα ανέβετε πάνω αύριο, θα είστε πάνω? Όχι, δεν θα ανέβετε. Όχι, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει στρατιά αύριο, θα είναι. Θα δούμε. Πολλά στρατιά. Δεν θα είμαι, εντάξει, θα είναι. Ωραία, εσείς δεν σας ζητήσω να μπείτε, κοιτάξτε, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί προφανώς παραπάνω από αυτό το οποίο μας είπε ο Διονύσης δεν πρέπει να ξέρει και δεν ξέρω και τα στελέχη που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν ακούσαμε κάτι. Αλλά εσείς τι περιμένετε αύριο από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Θεσσαλονίκη να πει στον κόσμο? Ο Αλέξο Τσίπρας αυτά τα οποία πάντα λέει στον ελληνικό λαό είναι πράγματα τα οποία ο ελληνικό λαό θεωρώ ότι έχει αποδεχτεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, κάποιοι θα πούν ότι σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί είναι το αγνωστό το οποίο ακούγεται. Δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε τα πάντα. Και είναι προφανές βέβαια αυτό. Υπάρχει πάντοτε μία λογική απάντηση, δεν είναι δηλαδή μία κομματική απάντηση. Είναι ότι μας παραδόθηκε μία χώρα η οποία μετά από 7 χρόνια μνημονιακών πολιτικών, 6 χρόνια, αλλά και μία προηγούμενη ιστορία αρκετών ετών, η χώρα αυτή δεν ήταν και στα καλύτερά της. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, αυτό το οποίο πιστεύω εγώ ότι θα πει, είναι ότι η χώρα έχει φτάσει πια σε μια διαδικασία όπου έχουν σταματήσει τα πισωγυρίσματα που είδαμε τα τελευταία 5 χρόνια. Ήδη αρχίζουν να παρουσιάζονται κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν κάποια θετικά πράγματα για την ελληνική οικονομία. Η ανεργία έχει μειωθεί σε κάποιο ποσοστό που δείχνει ότι υπάρχει μια βελτίωση σε αυτόν τον τομέα. Τα στοιχεία τα οποία κλείνουν τα οικονομικά από τις προφορίες που έχουμε από το εξωτερικό για το τελευταίο τρίμηνο του 2016 είναι θετικά. Βέβαια, πρέπει να γίνουν πάρα πολλές άλλες προσπάθειες ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα. Και θεωρώ ότι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται κάποια στιγμή θα αποδώσουν αυτό που πρέπει να αποδώσουν. Εκείνο που πρέπει να επισημάνω όμως είναι ότι σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προσωπικά του Αλέξη του Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, δικαιώνεται σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό, διότι είδαμε σήμερα 7 κάποιους ηγέτες από τη Νότια Ευρώπη, οι οποίοι κάποια στιγμή έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι ότι η πολιτική της λιτότητας, η οποία έχει ακολουθεί από την Ευρώπη και ειδικά από τον κύριο Σόιμπλε που τον αναφέρατε, είναι μια πολιτική αδιέξοδη σε πολλά θέματα, με αποτέλεσμα τώρα πια να μπαίνει μια άλλη λογική, μια άλλη, ας το πούμε, ιδεολογία, έτσι ώστε να περάσουμε σε μια άλλη Ευρώπη, αυτή την Ευρώπη που οραματιζόμαστε
και που θεωρούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει εκπληρώσει το σκοπό της απέναντι στην Ελλάδα. Εμείς, απόλυτα πιστοί στο ευρωπαϊκό ιδεώδες, αυτό το οποίο έχουν φτιάξει οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι υπόλοιποι λαοί, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συμβολή του Πρωθυπουργού σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, θα τα ανακατέψατε λίγο τη δέθμη αυτό, αλλά εντάξει. Έπρεπε να το πω, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όχι, μα δεν τα αφήναμε στην άκρη, προφανώς. Δείχνει πια ότι η χώρα είναι μια αξιολογήσιμη πολιτική δύναμη. Ωραία, δίνεται ωραία πάσα λοιπόν. Έτσι, να δούνε και λαβή πάντως πίσω από αυτή τη συνάντηση. Εντάξει. Πάντως αυτοί που ήρθαν ήταν φιλικά. Πάσεις, κύριος ήταν φιλικά, ωραία, δεν ήρθαν. Δίνει μια πάσα όμως αυτό το τελευταίο που είπε στον κύριο Ιαννίδη. Για το Ρέντσι σε ένα βαθμό, Αλέξης Τσίπρας είναι ένα άλοθη της αριστεροφροσύνης τους. Έτσι. Τον εκμεταλλεύονται και τους εκμεταλλεύεται. Εμείς δεν βλέπουμε τώρα τους. Εντάξει, ο καθένας έχει τις πολιτικές του απόψεις. Σε χειρίζουν από αριστεροφροσύνη δηλαδή. Εμείς σαν κράτη οφείλουμε να συνεργαστούμε. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας ηγέτης ο οποίος έχει κάποιες διαφορετικές πολιτικές απόψεις, τι πρέπει να έρθουμε σε κόντρα με τον μεγάλο πρόεδρο. Για να μας πει τώρα είναι απόψεις, στο τελευταίο κομμάτι που είπε. Από το τελευταίο, που είπε ότι η Ελλάδα αποκτά έτσι ένα. Θα σας πω το εξής. Μια θέση στα ευρωπαϊκά πράγματα πιο σημαντική. Θα σας πω το εξής, ότι πρόκειται για μια άτυπη σύνοδο ούτως ή άλλως, η οποία έχει βγάλει μόνο συμπεράσματα και ευχολόγια και δεν έχει βγάλει πράξεις. Και του Βίζεγκραντ άτυπη ήταν και έγινε χαμός όμως. Ορίστε. Και του Βίζεγκραντ η σύνοδος άτυπη ήταν και έγινε χαμός τον χώρο του Βίζεγκραντ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια άτυπη σύνοδος, στην οποία βγήκαν κάποια συμπεράσματα, τα οποία όλοι τα λένε πάνω κάτω αυτά τα συμπεράσματα, τα οποία ότι πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνα των εξωτερικών μας σύνορων. Το είπανε σήμερα. Ναι. Εγώ δεν βλέπω βέβαια μεταναστευτικό να γίνεται κάτι. Έτσι. Βλέπω ευχολόγια, αλλά οι πραγματικές συμμαχίες φαίνονται στα όργανα αποφάσεων. Ναι. Αν γυρίσουμε το χρόνο 1,5 χρόνο πίσω, και δούμε το τι είχε γίνει τότε όσον αφορά το μνημόνιο, νομίζω ότι δεν είχαμε συμμαχίσει με καμία χώρα. Εντάξει, του Ευρωπαϊκού Νότου μετά, όσον αφορά αυτά τα πράγματα. Και επίσης, αν συγκρίνουμε αυτό το οποίο έγινε σήμερα με αυτό που έγινε σήμερα στο Eurogroup, το οποίο συνεδρίασε, νομίζω ότι μας τραβήξαν τα χαλινάρια όλες οι χώρες, ανεξαιρέτως και οι χώρες με τις οποίες συμμετείχαν σήμερα στην Σύνοδο, στην οποία μας είπαν τα προαποτίμωνα της πρώτης αξιολόγησης για να πάρετε τη δόση. Εγώ, να ξέρετε, δεν πιστεύω ότι θα πάρουμε τη δόση μέσα στον Οκτώβριο που ήταν προαποφασισμένο, γιατί δεν μπορούμε να τηρήσουμε τα προαποτήματα που έχουν βάλει τα Eurogroup για την πρώτη αξιολόγηση. Και νομίζω ότι όλα αυτά εδώ θα πάνε πίσω. Νομίζω ότι ήταν μια σύνοδος, η οποία ήταν σύνοδος εντυπωσιασμού, και νομίζω ότι ήταν μια σύνοδος, γιατί δεν έχει βγάλει τι θα πει ο κ. Τσίπρας στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, μια σύνοδος για να αποφύγει ο κ. Τσίπρας τα φώτα της δημοσιότητας της ΔΕΘ. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, πάντως, κύριε Ιωαννίδη, για να μην δαιμονοποιούμε. Και θα πάω. Δεν δαιμονοποιώ. Σας είπα ότι είναι. Έξω. Δεν τους δαιμονοποιώ. Και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους. Δεν είναι παράλογο να ζητούν τα προαπαιτούμενα. Έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό. Όχι, μα δεν είπα ότι είναι παράλογο. Και επίσης είπα ότι δεν τα κάναμε. Είναι λίγο δύσκολο. Είπα ότι δεν τα κάναμε. Αυτός ο τζόγος πάντως έχει και τον brand fair. Κάντε τα προαπαιτούμενα να πάρετε τη δόση. Το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές. Δεν αντιλέγω, το ξέρουμε, το έχουμε δει και εμείς ως κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα ανθεληνισμού, διότι φτιάχνετε και ένα κλίμα ότι οι κακοί Ευρωπαίοι πάλι αυστηροί. Και δεν θα το θέσω εκεί. Σας το θέτω στο γεγονός ότι δεν μπορεί να πανηγυρίζουμε για μια άτυπη σύνοδο και για κάποια συμπεράσματα που από την άλλη έχουμε το Eurogroup που είναι οι πραγματικές συνόδους που παίρνουν αποφάσεις, στις οποίες μας λένε ότι παιδιά δεν έχετε τηρήσει τα προαποτήματα για την πρώτη αξιολόγηση για να πάρετε τη δόση. Από εκεί και πέρα. Επειδή άκουσα. Σύντομα, αν μπορείτε μόνο. Σύντομα να κάνω μια τοποθέτηση όλων. Να αναφερθώ στη ΔΕΘ γιατί αρχίσατε με τη ΔΕΘ. Είπε ο κύριος Πανταζής ότι ο κόσμος δέχεται ως ρεαλιστικά αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν νομίζω. Νομίζω μετά από το φιάσκο πριν 2 χρόνια στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, κανένας πλέον δεν πιστεύει τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι υποσχέθηκε τα πάντα στους Έλληνες και δεν έκανε, όχι μόνο δεν έκανε τίποτα. Θυμάστε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Ο κόσμος τότε έλεγε σε εκείνες τις εκλογές ένα από όλα αυτά να κάνει ο Τσίπρας. Και θα είμαστε μαζί του. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας όχι δεν έκανε ένα, καλά. Όχι είμαστε στο μηδέν, αλλά έχουμε γυρίσει και 10 βήματα πίσω από όλα αυτά τα πριν 2 χρόνια, ναι. Αλλά πριν από ένα χρόνο. Αυτό όχι, εγώ λέω ότι δεν γίνεται τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Σπανού, έτσι, να πάρουμε ένα σχόλιο πρώτα από όλους και μετά θα κάνουμε βέβαια. Θα κάνουμε διάλογο. Απλώς για να μην τοποθετηθούν όλοι. Και μια που τοποθετηθήκαν όλοι και για τα 2 θέματα, μια πρώτη τοποθέτηση α κάνει και η κυρία Σπανού. Λοιπόν, πρώτον, κατά πόσον τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Το διάστημα αυτό το χρέος ανέβηκε από πέρσι μέχρι φέτος. Έχουμε φτάσει στα 328 δις. Έτσι. Λοιπόν, η ύφεση στο δεύτερο τρίμηνο ενισχύθηκε κατά 0,9%. Η μείωση των εξαγωγών πήγε κατά 8,1%.
Και χάσαμε και 6 δις με ερώτηση που έκανε ο κύριος Χουντής, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, 6 δις από επιστροφές των κερδών των ελληνικών ομολόγων που θα έπρεπε να μας δώσουν σύμφωνα με την απόφαση του Νοεμβρίου, του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Δηλαδή ο Μοσκοβισή το είπε σαφώς, ότι δεν οφείλουμε τίποτα. 6 δις δεν είναι λίγα χρήματα, το ξέρουμε όλοι. Καλύπτονται τα πάντα. Εγώ το θεωρούμε μεγάλη αποτυχία της κυβέρνησης αυτό και το οποίο και το απέκρυψαν, δεν το είπαν και καθαρά. Να μιλήσουμε για τα νούμερα και τα στοιχεία. Δεύτερον, για το εισόδημα. Λέμε τώρα για τις συντάξεις και είπαμε να δουν αν θα ενισχυθεί. Θα έχουμε κάποιες εξαγγελίες λοιπόν, για τις συντάξεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ανεξάρτητα με τις εξαγγελίες, γιατί ακούω κάθε φορά και τον κύριο Κατρούγκαλο να λέει, λες και τα λέει σε άλλη χώρα, δεν υπάρχει σύνταξη που δεν έχει μειωθεί. Οι επικουρικές συντάξεις έχουν μειωθεί σε όλους σχεδόν. Σε όλους, γιατί κάνουν και αλχημίες. Ερμηνεύουν και τον νόμο, τον 39-86, κατά το δοκούν. Φυσικά, για να είμαστε καθαροί, οι συντάξεις, η μείωση των συντάξεων απορρέει από το μνημόνιο του 15, του Αυγούστου του 2015, το οποίο το ψήφισαν όλοι. Έτσι, εκτός από τους βουλευτές, καλά, εντάξει, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τους βουλευτές που συγκρότησαν την Λαϊκή Ενότητα. Για να δούμε, γιατί ο καθένας δεν είναι απλώς και μόνο θα του πει ο Πρωθυπουργός. Βλέπει την τσέπη του. Έτσι δεν είναι. Βλέπει τη δυνατότητά του να επιβιώσει. Συν τους φόρους που έρχονται κτλ. Μέσα σε αυτά λοιπόν έχουμε και την Σύνοδο. Τι θα μας δώσει η Σύνοδος. Δεν νομίζω βέβαια να αφορά και κανέναν. Εμείς τα συζητάμε αυτά γενικώς. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας Έλληνας. Κάποιοι σημαντικοί ξένοι ηγέτες στην Αθήνα για να κουβεντιάσουν. Ναι, δεν είναι ασήμαντο. Όχι, είναι ασήμαντο από την πλευρά το τι εκφράζουν αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Τι δηλαδή. Εκφράζουν. Ψηφισμένοι είναι όλοι. Ψηφισμένοι είναι όλοι. Ο κύριος Ρέντσι, ειδικά, να πούμε του ηγέτες των μεγάλων χωρών, ας πούμε, και ο κύριος Ολάν. Αμφισβητείται πλήρως και είναι αυτοί που στηρίζουν τις πολιτικές λιτότητας στις χώρες τους. Γιατί έρχονται, λέει, για να δούμε τη συνεργασία για θέματα οικονομικής πολιτικής. Ποιες θέματα οικονομικής πολιτικής? Αυτά που πιέζουν όλους τους λαούς και βλέπουμε τον τρόπο αντίδρασης σε όλα. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Είναι μια φιέστα, θα δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις, οι οποίες δεν θα αφήσουν κανένα αποτέλεσμα. Μα κανένα. Το θέμα είναι το πώς, τι μέτρα παίρνονται. Είπε ο κύριος Πανταζής ότι ξέρετε βλέπουμε εδώ. Δεν βλέπουμε τίποτα. Αντιθέτως, τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι αρνητικά. Και εγώ το λέω με πόνο. Δεν θα ήθελα να είναι έτσι. Θα ήθελα να είναι καλύτερα, γιατί ξέρουμε ότι αυτό θα επηρεάζει τη ζωή όλων μας. Τα έσοδα μειώνονται από τα στοιχεία που υπάρχουν και το μέλλον δεν δείχνει καλά, γιατί όταν βλέπετε μειώνεται το εισόδημα και μειώνεται και η ζήτηση και η ύφεση ενισχύεται, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι θετικά και το μέλλον να είναι δυσίωνο. Να πάμε στον κύριο Σαμέλη να μας πει και εκείνος, κυρίως νομίζω για το θέμα της ΔΕΘ, τι περιμένει εκείνος, έτσι, ελεύθερος επαγγελματίας και όλας, τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό και να σχολιάσει φυσικά για την σημερινή συνάντηση. Για χρόνια η ΔΕΘ ήταν ίσως το κυριότερο συμβολικό σημείο για την πορεία του επομένου χρόνου της ελληνικής οικονομίας. Κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, γιατί ουσιαστικά η οικονομική ζωή από Σεπτέμβριο ξεκινάει και πηγαίνει μέχρι την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν το σημείο που ο εκάστοτε Πρωθυπουργός εξήγηλε και έδινε το στίγμα για την οικονομία, την πορεία της οικονομίας το επόμενο έτος. Εγώ λοιπόν, επειδή φέτος θα περίμενα από τον κύριο Πρωθυπουργό να μας εξαγγείλει μέτρα, θέσεις, προθέσεις και σκοπούς που να μας επαναφέρουν στην κανονικότητα. Να γυρίσουμε λοιπόν σε μια κανονική οικονομία όπου το κράτος θα πληρώνει γρήγορα τις οφειλές του προς τους ιδιώτες, όπου θα πάρθουν μέτρα για να μειωθεί η γραφειοκρατία, όπου θα υπάρχει μηχανοργάνωση σε όλο το ελληνικό δημόσιο, όπου οι πολίτες δεν θα ταλαιπωρούνται σε ουρές και, εν πάση περιπτώσει, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, γιατί δυστυχώς στο ελληνικό δημόσιο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, αλλά λόγω των προβλημάτων στις υποδομές, όπως σας είπα, γραφειοκρατία, έλλειψη μηχανοργάνωσης, δεν είναι παραγωγική η εργασία την οποία παρέχουν. Θα ήθελα λοιπόν από τον κύριο Πρωθυπουργό, φέτος δεν θα ήθελα καμία εξαγγελία. Ούτως ή άλλως τόσα χρόνια και μετά που περιγράφεται πάντως, αν μπορούσαν να γίνουν εξαγγελίες πολύ σημαντικές θα ήταν. Αν θα ήταν σημαντικότατες. Όπως τα περιγράφεται. Δεν θα είχαν. Θέλω να ακούσω λοιπόν εξαγγελίες χωρίς οικονομικό περιεχόμενο άμεσα. Δεν θα ήθελα να ακούσω υποσχέσεις. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει υποσχέσεις. Λέτε ότι για αυτά δεν χρειάζονται χρήματα τα οποία περιγράψατε. Κοιτάξτε, για να μειωθεί η γραφειοκρατία δεν απαιτούνται χρήματα. Ναι. Έχουν δοθεί κονδύλια από την Ευρώπη για να υπάρχει πλήρης μηχανοργάνωση. Παραδείγματος χάρη, εγώ σας λέω ως δικηγόρος. Αντιμετωπίζουμε ένα απαράδεκτο φαινόμενο εδώ και δεκαετίες,
εκδίδεται μια απόφαση και περιμένουμε την καθαρογραφή της. Πολλές φορές πηγαίνουμε και πληρώνουμε από την τσέπη μας. Γιατί καθυστερεί η καθαρογραφή? Καθαρογραφή θεωρητικό σαν... λείπουν υπάλληλοι, φαντάζομαι. Λείπουν υπάλληλοι, δεν υπάρχει γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εν πάση περιπτώσει, είναι απαράδεκτο να παίρνουμε στο 2016 αποφάσεις οι οποίες έχουν γραφεί στο χέρι. Αυτά εντωμεταξύ, Σωτήρη, τα ακούω από τη δεκαετία, από τις αρχές του 90 ακόμα, για τη μηχανοργάνωση. Δυστυχώς είναι πάντα επίκαιρα, κύριε Ράσο. Τους υπαλλήλους που δεν γνωρίζουν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές 25 χρόνια μετά. Όχι, δεν διαφωνώ ότι ισχύουν. Δεν διαφωνώ ότι ισχύουν και σήμερα. Πρέπει να υπάρχουν υπολογιστές να κάνουν διασταύρωση στοιχείων, να γίνεται όλο σύστημα. Είναι υπάλληλοι που λέτε. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Πότε προσλήφθηκαν τελευταία φορά δημόσιοι υπάλληλοι? Γιατί νέοι υπάλληλοι είναι πολύ λίγες προσλήφθηκαν τελευταία 5-6-7 χρόνια. Δεν μπορεί να κάνει δουλειά χωρίς υπολογιστή τώρα. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι τι σύστημα υπάρχει. Θέλει και αυτή έχει και ένα κόστος και μηχανοργάνωση. Δεν είναι κάτι. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Είναι μεγαλύτερη όμως η εξοικονόμηση άμα φτιάξουν αυτά τα συστήματα για ρόλο. Αυτά λοιπόν δεν απαιτούν χρήματα. Για χρήματα πραγματικά δεν θα ήθελα να ακούσω. Μας έλεγε ο κ. Ρωμανιάς εδώ πριν από μια εβδομάδα ήταν ότι υπάρχει ταμείο. Δεν θυμάμαι τώρα. Για τον κ. Καποτά έλεγε ότι πήγε και βρήκε σάκους στην Ελλάδα. Και απλώς τα φρόντισε και τα έχει βάλει σε ράφια τώρα. Δηλαδή στοιχεία ασφαλισμένων, τα οποία μάλιστα δεν υπάρχουν. Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Εσείς τα ξέρετε αυτά. Τα ξέρω και σας λέω ότι αυτό είναι πολιτική επιλογή. Δεν θα ήταν δύσκολο να γίνει. Είπα ξύλο, ας πούμε, ένα βράδυ. Αλλά με βάση αυτό. Δεν έχει διαφορά η διαφορά. Με βάση αυτό καθυστερούν να δώσουν και τα μερίσματα. Γιατί είναι και τις επικουρικές συντάξεις. Ο οποίος παλιά που δεν υπήρξαν τέτοια προβλήματα για τα ένσημά του για να βγει να υπολογίσει. Γι' αυτό λέω γιατί είναι το θέμα των χρημάτων. Καθυστερούν και σου λέει εντάξει, θα γίνει μετά. Πριν από 2,5 χρόνια δεν καταλαβαίνω. Ένα ταμείο για να κάνει αυτή τη δουλειά δηλαδή και να εξυγχρονιστεί σε αυτό το επίπεδο θέλει εντολή κάποιου υπουργού ή κάποιου υφυπουργού. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω και το μηχανογραφικό σύστημα είναι και αυτό μια επιλογή γιατί όταν εφαρμόζεται σωστά, κανονικά πρέπει να καταβάλλονται και να προχωράει πολύ πιο γρήγορα η διαδικασία. Το γεγονός ότι δεν γίνεται είναι απόρρια και μιας λογικής. Έτσι κι αλλιώς θέλουμε να καθυστερήσουμε να καταβάλουμε. Επομένως εντάξει, υπάρχουν, περιμένουν 2-2,5 χρόνια. Έτσι γίνεται. Σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία το πρόβλημα είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι και μέσα στη λογική ότι δεν έχουμε λεφτά τώρα να δώσουμε. Θα τα δώσουμε αργότερα, άστο να καθυστερεί. Για να μην τι θέλετε να πείτε, κύριε Σαμέλη, κάτι θέλετε να πείτε. Ισχύει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να το λέει η λογική. Θα ήταν ένα κράτος δυνάστης, δεν θα ήθελα να πιστέψω. Παρότι μας βασανίζει σε κάθε ευκαιρία, δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θελημένα το κράτος για των νομικών του προσώπων επιδιώκει να βασανίζει τους πολίτες για να μην πληρώσει. Όχι, οι κυβερνήσεις έχουν επιλογές. Λοιπόν, μισό λεπτό. Το κράτος δεν είναι απρόσωπο. Για την σύνοδο, αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να πω πάντα είναι θετικό το να έρχονται ηγέτες στη χώρα μας. Είναι θετικό ότι βλέπουμε ότι χώρες οι οποίες από εμάς που έχουμε υποστεί τη μεγαλύτερη βάσανο δημοσιονομικής προσαρμογής, μέχρι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε αυστηρή πειθαρχία, λιγότεροι από εμάς, όπως όλες οι χώρες του Νότου, καλό είναι να βρουν ένα κοινό τόπο συνεννόησης. Όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παντάζη, είτε στην Ευρώπη του Σόιμπλε, είτε σε μια πιο μαλακή Ευρώπη δημοσιονομικά, η χώρα μας πρέπει να σταματήσει να παράγει ελλείμματα. Έχουμε ένα δυσβάσταχτο χρέος, το οποίο ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή και με εξωτερική βοήθεια θα έρθει σε μια συνεννόηση, θα επιμηκυνθεί, θα κουρευτεί. Μπα πρέπει να σου πει τώρα αυξάνεται. Κυρία Σπανό, μην το διακόπτε. Άλλο φτάνει. Γιατί θα μιλήσουν όλοι. Όμως, όσο η χώρα παράγει ελλείμματα, η χώρα δεν θα είναι αξιόχρηστη. Και κάνω την αντιπαραβολή με την Ιταλία, όπου η Ιταλία έχει το μεγαλύτερο χρέος που μπορεί να φανταστεί κανείς στην Ευρωζώνη σε απόλυτο αριθμό. Έχει 2.100 δις, 130% του ΑΕΠ της, όμως επειδή δεν παράγει ελλείμματα, είναι σχεδόν στο μηδέν το έλλειμμα το οποίο δημιουργεί ετησίως, παραμένει αξιόχρηστη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα, και για να το συνδέσω και με τη ΔΕΘ, να ακούσω από τον κύριο Πρωθυπουργό και μέτρα που θα καταστήσουν τη χώρα μας και τη δημόσια διοίκηση πιο ευέλικτη, πιο παραγωγική, και χωρίς κόστος να μην παράγουμε ελλείμματα. Λοιπόν, θα απαντήσετε. Θα απαντήσετε μετά το πρώτο διάλειμμα, στο οποίο πρέπει να πάμε υποχρεωτικά. Διάλειμμα 2 λεπτών, επιστρέφουμε για να αρχίσουμε για την κουβέντα. Έτσι. Πάμε.